ακόμη και αν περιοριστούμε στα πλαίσια τα κοινοβουλευτικά που επικαλούνται κάθε τόσο οι κρατούντες. Ποια ήταν η προεκλογική αναφορά του κυβερνώντος κόμματος για λύση του Μακεδονικού? Ποιος τους ψήφισε γι' αυτό? Από πού και ως πού μας έπιασε αυτή η πρεμούρα να λύσουμε ένα τέτοιο πολύχρονο πρόβλημα μέσα σε αισθητικές ημερομηνίες, στη χειρότερη περίοδο της νεότερης ιστορίας μας, κόντρα στην ομόφωνη θέση των πολιτικών ηγετών του 1992. Για ποια δημοκρατία μιλάμε όταν ψηφίζεις Α και βγαίνει Ω? Όταν ψηφίζεις 62% όχι και την άλλη μέρα βγαίνει ναι? Όταν μια βουλή ψηφίζει χιλιάδες αγλογραμμένες σελίδες με μόνο φίλτρο το μεταφραστή της Google? Πού είναι το ελληνικό σύνταγμα εκεί πέρα? Πού είναι η εθνική αξιοπρέπεια όταν υπογράφονται συμβόλαια θανάτου για τον ελληνικό λαό? Όπως ακριβώς έχουν κάνει και με το Κυπριακό. Μπορεί ο κύριος Κοντιάς τότε να πει στους Αμερικανούς ότι εμείς προσπαθήσαμε να εκτελέσουμε αυτό. Τότε σημαίνει ότι έχουμε γλιτώσει? Όχι. Γιατί όλα αυτά τα βορειομακεδόνικα, ανομακεδόνικα, νεομακεδόνικα θα είναι πρατάει στη σκηνή και δυστυχώς και οι ελληνοκύπριοι πρωταγωνιστές συνεχίζουν να ανεβαίνουν πάνω, αγνοώντας ότι αυτό που θα επέρθει στο τέλος θα είναι μια τραγωδία για την ελληνική Μεγαλόνησο. Υπάρχει και το δεύτερο ενδεχόμενο, ακόμη πιθανότερο, όλες αυτές οι μανούβρες που βλέπουμε να είναι μόνο προπέτασμα καπνού για μια... Η γυροδρόμη είναι γεμάτη. Μην ακούτε φωνές άλλες. Ο Σοκράτης, ο μέγιστος των σοφών, είπε: «Πατρώστε και μητρός και των άλλων προγόνων, απάντων τιμιότερων, εστί η πατρίς, και σεμνότερων και αγιότερων και εν μίζωνη σημασία και παραθεής και παραανθρώπης της νουν έχουση». Αυτά είπε ο Σοκράτης. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, μέσα σε 8 μέρες έγινε αυτό το γεγονός που βλέπετε. Αυτή τη συντονιστική επιτροπή δεν είναι άνθρωποι, είναι ήρωες, χειροκροτήστε τους. Ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία και τώρα, αγαπητοί μου Λαρισαίοι και Λαρισαίοι. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Πατήστε το χεράκι του like αν σας άρεσε και γράψτε ένα σχόλιο αν έχετε κάτι να πείτε για αυτό που είδατε. Αν πάλι δεν θέλετε να χάσετε το επόμενο βίντεο, πατήστε εγγραφή ή subscribe στο κανάλι μου Αστέριος Τέλειος.